Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ήδη περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους στο Taxes.net. Από την εκαθάριση των δηλώσεων προκύπτει πως το 40% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει συνολικό φόρο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ή μέσο φόρο 1.248 ευρώ αναφορολογούμενο. Η πρώτη δόση από τις 3 διμηνιαίες δόσεις θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη ως τα τέλη Σεπτεμβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι μπορούν από τώρα να κάνουν το προγραμματισμό τους και να μοιράσουν τα φορολογικά βάρη σε περισσότερες δόσεις που μπορεί να φτάσουν και τις 12. Στα ζήτητα συνεχίζουν να παραμένουν εργοστασιακές μονάδες στη χώρα από ομίλους που λόγω της κρίσης πτώχευσαν. Παρά τις αλλεπάλληλες εκποιήσεις, πολλά από τα ακίνητα αυτά συνεχίζουν να παραμένουν χωρίς αγοραστή, με την αξία τους να απαξιώνεται χρόνο με το χρόνο. Νέα προσπάθεια για την εκποίηση της άλλοτε ισχυρής γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ επιχειρείται στις αρχές Νοεμβρίου με τιμή εκκίνησης στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η επιχείρηση κήρυξε πτώχευση το 2014. Στα ζήτητα συνεχίζει να παραμένει και το κεντρικό εργοστάσιο του άλλοτε κρατεού βιομηχανικού ομίλου της χώρας, της Πεντζετάκης. Πάνω από 18 πληστηριασμοί έχουν γίνει και για το εργοστάσιο της καπνοβιομηχανίας Κεράνης. Ο πρώτος έγινε το 2008, ενώ έκτοτε πραγματοποιήθηκαν άλλοι 17 ακόμη, στους οποίους δεν βρέθηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Το αδύναμο Wi-Fi αποτελεί μια κατάσταση η οποία μπορεί να συμβεί ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπου και να βρεθούμε, από ένα υπερπολιτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο μιας μεγαλούπολης μέχρι ένα νησί σε κάποια γωνιά του Αιγαίου, η ασύρματη σύνδεση μπορεί να μας προδώσει. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο αισθητό όταν βρισκόμαστε σε διακοπές, όπου μπορεί να έχουμε πιο έντονη την ανάγκη να χαζέψουμε στο κινητό ή να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας. Όμως σίγουρα πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δυσεπίλητο και μάλιστα αν εφαρμόσει κανείς κάποια απλά βήματα μπορεί να βελτιώσει αισθητά το σήμα. Διαβάστε τα στο insider.gr. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 749,74 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,21% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.